Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συγχαρώ και να επενέσω τους διοργανωτές που κάνουν αυτή τη συζήτηση ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού στα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία την αντικατάσταση του ισχύοντος από το 1995 νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Να θυμίσω τότε που το διαδίκτυο ήταν ελάχιστα διαδεδομένο. Και αυτό το νομικό πλαίσιο που υπήρχε αντικαθίσταται από ένα κανονισμό συνεκτικό, ενιαίο και για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης που θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή η τεχνολογία τρέχει με λιγιώδη ταχύτητα, πρέπει ομοίως να προχωρήσουμε με ταχύς ρυθμούς. Θεωρώ ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Τώρα στη χώρα μου, στην Ελλάδα, το σχέδιο νόμου που θα ενσωματώσει την οδηγία 216-680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016, στο εθνικό μας δίκαιο περιέχει και ο νόμος αυτός που περιέχει τα μέτρα εφαρμογής και υλοποίηση του κανονισμού είναι έτοιμος και εντός των επόμενων ημερών θα έρθει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Έχει προετοιμαστεί κατά τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού. Σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Όμως, η εποπτεύουσα αρχή της εφαρμογής του κανονισμού, που στην Ελλάδα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, έχει ήδη μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων και χρειάζεται ενίσχυση οικονομική, ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και ενίσχυση των δομών για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Επίσης, πρέπει να ενημερωθούν και τα δικαστήρια. Η δικαστική εξουσία, γνωρίζουμε, είναι μια ανεξάρτητη εξουσία και με αυτή την έννοια δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει. Είναι απαραίτητο όμως να εκπονηθούν ειδικά σεμινάρια ενημέρωσης των δικαστικών αρχών. Ευχαριστώ πολύ.